Γεια! Σήμερα είμαστε εδώ, χτύπησα, για να κάνουμε TikTok life hacks, γιατί το TikTok μας έχει κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Ναι, εν τω μεταξύ είπες σήμερα είμαστε εδώ και νόμιζα θα έλεγες μπροστά από ένα δάσκαλο τοίχο. Όλοι μας έχουμε μάθει πράγματα από το TikTok, τα γνωστά TikTok life hacks, και έχουμε έρθει σήμερα να τα τεστάρουμε, να δούμε αν λειτουργούν. Βέβαια τα life hacks είναι για να σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Τα TikTok life hacks είναι παντελώς άχρηστα, θεωρώ. Κοίτα, ανάλογα, κάποια είναι όντως ωραία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Να ξεκινήσουμε με αυτό που ανυπομονώ πιο πολύ απ' όλα. Ναι. Γιατί ήδη φάζει ότι θα πάει τέλεια ή θα γίνουμε χάλια εδώ πέρα. Είναι αυτό με το ποτήρι και το νερό. Υπάρχει και σε έκδοση με μπουκάλι. Στο οποίο βάζεις νερό μέσα στο ποτήρι, το γεμίζεις. Βάζεις από πάνω ένα χαρτί κουζίνας, τον αποδογυρίζεις και δεν πέφτει το νερό. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει γιατί το έχω δει εκατομμύρια φορές. Δεν το έχω δει μία φορά να πεις είναι fake. Πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε λάθος. Πάμε να ανακαλύψουμε. Πάμε. Χρειαζόμαστε ποτήρι, χαρτί κουζίνας, λεκανάκι και νερό. Να διευκρινίσουμε ότι το λεκανάκι είναι για εμάς που πιστεύουμε ότι κάτι θα κάνουμε λάθος. Αν είστε αισιόδοξοι και έχετε αυτοπεποίθηση, μπορείτε να το κάνετε πάνω στο τραπέζι. Μην το κάνετε. Το έχω δει και με μωρά όμως να το κάνουν. Με νύφια. Τι γίνεται να το κάνουμε εμείς λάθος, σε παρακαλώ. Εγώ σου λέω κάτι θα κάνουμε λάθος, τέλος πάντων. Πάμε. Γεμίζουμε με νερό. Πρέπει να γεμίσει μέχρι πάνω. Δηλαδή να βραχεί το χαρτί. Κι άλλο. Ναι. Είμαστε σίγουρες. Ναι. Πόσο ακόμα κι άλλο. Μέχρι να γεμίσει μέχρι πάνω. Μα είναι πάνω, πόσο πάνω άλλο. Τέλεια. Κάντο. Μάμα θα τα κάνουμε όλα χάλια. Τέλειο. Α, μπράβο. Τώρα, ωραία. Τώρα, ωραία. Μην το πιάνεις από πολύ πάνω, τράβα το από πιο κάτω. Φοβάμαι. Ωραία, θες να τον αποδογυρίσουμε έτσι. Ναι. Είστε έτοιμοι. Όχι. Για την τραγωδία. Γυρνά. Ένα, δύο, τρία. Όλο μαζί. Καταρχάς είναι απίστευτο που έχει πετύχει έτσι. Θα τη βγάλω τη χαρτοπετσέτα σιγά σιγά. Κράτα το να τη βγάλω εγώ. Όχι, όχι, είναι έτοιμο να πέσει. Όχι! Αλλά κρατιέται, αλλά κρατιέται, εντάξει. Όχι, δεν πρέπει να το κουνάμε, δεν πρέπει να το κουνάμε. Λειτουργεί. Δεν πρέπει να το κουνάμε. Δεν πειράζει, λειτουργεί. 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 Εγώ δεν το θεωρώ αποτυχία. Μια χαρά είναι. Εγώ, πολύ καλά το κάναμε. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενη που πέτυχε. Ωραία, να κάνουμε τώρα αυτό που ανυπομονώ εγώ πιο πολύ. Είναι ένα life hack λοιπόν, το οποίο σου λέει ότι μπορείς να κάνεις αλογοουρά τα μαλλιά σου χωρίς λαστιχάκι. Οπότε σε περιπτώσεις ανάγκης που δεν έχεις λαστιχάκι, έχεις σκάσει και πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψεις τα μαλλιά σου, κάνεις αυτό το hack. Ουσιαστικά μαζεύεις τα μαλλιά. Καθοδήγησαμε κι εσύ γιατί δεν βλέπω. Ναι. Κάνεις μια τρύπα εδώ πέρα και περνάς όλα τα μαλλιά. Έγινε. Ναι, περίπου. Α, όχι ακριβώς. Α, όχι, ψήνω, έγινε. Εντάξει, το λες για λόγια. Νομίζω ότι κάνει την τρύπα πολύ πιο χαμηλά. Τα δικά μου τα μαλλιά δεν ενδείκνυται και για λόγια, αλλά να το πω. Τα κάνεις. Και κάπως κάνεις κάτω την τρύπα. Ναι, και τώρα υποτίθεται πρέπει να τα περάσεις μέσα από την τρύπα. Κομμώσεις, Αντωνία. Χάλια στο έκανα. Αλλά έχει προοπτική, αλλά απλά στο έκανα χάλια. Λοιπόν, νομίζω το κατάλαβα. Τα πιάνω έτσι. Δημιουργώ εδώ πέρα ένα κενό. Όπου από εδώ θα πρέπει να περάσουν τα μαλλιά. Α, μπράβο, ναι, πρέπει να περάσεις το άλλο χέρι. Ναι. Το έκανα. Τέλειο, το έκανε. Τέλειο. Ωραίο, μ' άρεσε. Εντάξει. Ενθουσιάστηκα εγώ. Αφού πέτυχε και αυτό, μα όλα μας πετυχαίνουν σήμερα. Πάμε να αποτύχουμε με τα food hacks. Να πω ότι γενικά στο TikTok έχω βρει πάρα πολλά food hacks με αυγό. Πώς να σπάσεις τέλεια το αυγό, πώς να ξεχωρίσεις το ασπράδι από τον κρόκο, πώς να ξεφλουδίσεις ένα αυγό που θα το δοκιμάσουμε και σήμερα. Και πολλά πολλά άλλα. Αυτό, να ξεκινήσουμε με το ξεφλούδισμα. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα κόμμα με αυγό. Το συγκεκριμένο το είχε προσπαθήσει και η Κατερίνα στο κανάλι της, αλλά δεν της πέτυχε. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε με μια μικρή διόρθωση. Εγώ είχα βρει άλλον τρόπο για ξεφλούδισμα αυγού. Δηλαδή, πόσα life hacks με αυγό. Πάρα πολλά, πραγματικά. Αλλά είπαμε να κάνουμε αυτό για να το κάνουμε σωστά. Τι κάνεις, παίρνεις ένα βραστό αυγό έτοιμο, το βάζεις μέσα σε μια κούπα και μετά αρχίζεις και το κουνάς και ξεφλουδίζεται πάρα πολύ εύκολα το αυγό. Αυτό που έκανα εγώ διαφορετικά είναι ότι δεν πρόσθεσα μέσα στην κούπα λίγο νερό. Αυτό μου το είπατε και πολύ στα σχόλια αυτό, οπότε θα το δοκιμάσουμε έτσι. Για να δούμε. Το αυγό είναι σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Και πάμε να δούμε αν ξεφλουδίζεται όντως. Γιατί υποτίθεται έπρεπε να έχει ξεφλουδιστεί ουσιαστικά ήδη. Να σου πω κάτι. Λειτουργεί κάπως. Κοίτα, ξεφλουδίζεται εύκολα, όντως. Ναι, αλλά φεύγει και λίγο αυγουλάκι. Δεν είναι ότι ξεφλουδίζεται και τέλεια. Δεν θα το θεωρούσα επιτυχία αυτό. Εντάξει, τουλάχιστον θα φάμε αυγό. Τουλάχιστον έστω και λίγο λειτουργήσε όμως. Γιατί έτσι όπως το είχα κάνει στο δικό μου κανάλι, δεν λειτουργήσε καθόλου. Το προηγούμενο ήταν fail.
Αλλά αυτό δεν θα είναι. Πετάς το αυγό από ψηλά, τα περισσότερα TikToks έχουν έτοιμο το τηγάνι από κάτω και το δείχνουν σαν τον τέλειο τρόπο για να σπάσεις ένα αυγό. How to crack an egg. Απλά το πετάς και σπάει, λένε τέλεια. Έχουμε εδώ πέρα το σκέπος μας. Έχουμε και το αυγό. Ένα, δύο, τρία. Και τώρα υποτίθεται το κάνεις έτσι. Το βγάζεις πολύ εύκολα, για να δούμε. Εντάξει, το λες και πετυχημένο. Τέλειο! Βέβαια, αν θέλετε να το κάνετε, καλύτερα να έχετε πλύνει πολύ καλά το αυγό απ' έξω. Κατά τα άλλα, λειτουργεί. Το επόμενο έχει να κάνει με συσκευασίες όπως αυτή εδώ πέρα. Έχει πρωτηγανισμένες πατάτες, αλλά ενδεχομένως μπορείτε να το κάνετε και με σακουλάκι από πατατάκια, γαριδάκια, κάτι τέτοιο. Αυτό το hack λοιπόν σε βοηθά στο να κλείσει καλύτερα το σακουλάκι. Και π.χ. αν δεν θες να χρησιμοποιήσει όλη την ποσότητα που έχει μέσα, μετά να κλείσει πολύ καλά ώστε να μην χαλάσει αυτό που έχει μέσα. Τι κάνεις? Κόβεις με το ψαλίδι ένα τριγωνάκι. Κόβουμε εδώ. Κόβω και από εδώ. Αυτό είναι τώρα τριγωνάκι υποτίθεται. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό αντί να πάρουμε ένα λαστιχάκι. Είναι για περιπτώσεις όπου σου έχουν τελειώσει τα λαστιχάκια λοιπόν. Και τώρα έχουν δημιουργηθεί δύο άκρες και το δένεις. Πολύ καλό. Εντάξει, γεια. Πολύ καλό. Αυτό είναι life changing, φίλε. Αυτό είναι τέλειο, ρε. Τέλειο. Δεν ξέρω αν βολεύει και τόσο με πατατάκια κτλ. Πιο πολύ νομίζω βολεύει με κατεψυγμένα φαγητά που έχουν συγκεκριμένη σακούλα. Και ποτέ δεν κάνεις όλη την ποσότητα, οπότε είναι πολύ χρήσιμο. Δυνατό. Πες να είναι το αγαπημένο μου αυτό. Εμένα το αγαπημένο ήταν το αυγό. Α, το αυγό άλλαξε. Νόμιζα το ποτήρι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Θα διαλέξω εγώ το επόμενο. Εντάξει. Το επόμενο είναι κάτι για το οποίο η Κατερίνα ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε να το δοκιμάσουμε για να δούμε αν είναι όντως τόσο ωραίο. Το έχω δει να κυκλοφορεί πάρα πολύ και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους έχω να πω. Εμείς το έχουμε ονομάσει τις τελευταίες ώρες. Το τυραντάκι. Έχει να κάνει λοιπόν με μια μπλούζα που είναι τυραντάκι. Ντα, obviously. Όπως αυτή εδώ η μπλούζα που είναι ένα τυραντάκι. Ακριβώς. Αντί να το φορέσεις έτσι κλασικά, μπορείς να φέρεις και την άλλη τυράντα από εδώ, οπότε να το κάνεις κάπως off-shoulder και να το κάνεις έτσι. Μπορείς να φέρεις τη μία τυράντα από εδώ και την άλλη από εκεί, οπότε να κάνεις ένα χ μπροστά. Ή μπορείς να το γυρίσεις, να βγάλεις τον έναν ώμο, να το γυρίσεις κάπως έτσι. Και κάνοντας αυτό, κάνεις υποτίθεται μια καινούργια μπλούζα, αλλά. Τέλειο! Όχι ακριβώς έτσι. Περίμενε, κάτι κάνω λάθος. Δεν το είχαμε σκεφτεί. Κάτι κάνω λάθος. Κάτι κάνω λάθος. Θα το φορέσω και θα μας βγει. Περιμένετε, μισό. Ναι, καλά. Ναι, εντάξει, γεια σας. Ναι, καλά. Τι λένε, ρε, πώς το κάνω εγώ αυτό. Ξέρεις τι, βγάλε και το χέρι, μήπως. Α, το έκανε. Α, κάπως έγινε. Κοντεύω να πνιγώ εδώ πέρα. Έτσι έχει κάποια προοπτική. Είναι γλυκούλη. Βέβαια, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μεγάλο, μεγάλη τυράντα εδώ πέρα. Να δοκιμάσω και να κάνω το χ. Μετά πρέπει να κόψουμε το μπλουζάκι για να το βγάλω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Απλά πρέπει να βρεις το κατάλληλο τυραντάκι, θεωρώ. Ναι. Αυτό δεν είναι το κατάλληλο. 5 minutes later. Έχω να πω ότι μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Μπορείτε να κάνετε έτσι διαφορετικά στυλ. Και ένα απλό μπλουζάκι να το μετατρέψετε σε κάτι πιο ιδιαίτερο. Τον Αύγουστο, βέβαια. Το επόμενο hack έχει να κάνει με μακιγιάζ. Δεν μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε σε αυτό εδώ το βίντεο ένα make-up hack, λοιπόν. Πώς μπορείς να κάνεις πάρα πολύ εύκολα το eyeliner σου. Ή μάλλον πώς μπορείς να κάνεις eyeliner αν δεν έχεις eyeliner εκείνη τη στιγμή. Όλα είναι αν δεν έχεις κάνει. Δεν κάνεις eyeliner. Αλλά αν έχεις μια παλέτα, μπορείς να κάνεις eyeliner. Μια παλέτα που έχει μαύρο χρώμα κατά προτίμηση για να βγει και μαύρο το eyeliner. Παίρνουμε μαύρη σκιά με το χέρι. Πάρε έτσι αρκετή. Πας τώρα στο μάτι και κάνεις αυτό. Τι λες τώρα? Το κάνεις. Σχεδόν μου τζουρώνεις. Ή σχεδόν μου τζουρώνεις έτσι παντού. Ωραία. Μπορώ να ακούσω και τη συνέχεια πριν το κάνω. Και μετά παίρνεις μια μπατονέτα με νεράκι μισελέ και ξεβάφεις τα γύρω-γύρω ώστε να μείνει μόνο το σχήμα. Αυτό είναι από τον ενθουσιασμό σου επειδή τρελάθηκες ή επειδή δεν θες να το κάνεις. Βάλε όσο θεωρείς. Εγώ θεωρώ τόσο. Ωραία, ωραία. Α, ναι, πολύ καλύτερα το έχεις κάνει. Τώρα πρέπει να ξοδέψεις ένα κουτάκι μπατονέτες για να ξεβάψεις όλο αυτό. Λοιπόν, βλέπεις έτσι εδώ. Για να δούμε. Βγάζω αρχικά το κάτω. Εντάξει, φεύγει. Δεν είναι ότι δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου. Τι είναι ότι λειτουργεί? Δεν είναι ότι πιο χρήσιμο, αλλά. Έχει μια προοπτική. Αν δεν έχεις eyeliner και τόσο πολύ θες να βάλεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Από μακριά φαίνεται μια χαρά εγώ έχω. Ναι, θα του βάλεις 2 δηλαδή, Θα του βάλω 2 στα 10. Θα του βάλω 6. Να πάμε όμως και στο τελευταίο. Ναι. Είπαμε να κλείσουμε με κάτι έτσι νόστιμο και σίγουρα πετυχημένο. Δεν ξέρουμε σίγουρα, αλλά φαίνεται σίγουρα. Και σίγουρα απολαυστικό. Ναι. Θα χρειαστούμε... Το στιέρα ξέχασα προς τη μήνυ πως λέγεται. Βασικά το βάζουν σε φρυγανιέρα. Απλά εμείς θα το κάνουμε σε στιέρα γιατί δεν έχουμε φρυγανιέρα σε αυτήν τη φάση εδώ πέρα τώρα. 2 ψωμάκια η καθεμία. Και τσοκολάτε. Και ένα ποτήρι.
Λοιπόν, έχουμε τα ψωμάκια εδώ πέρα. Βάζουμε μέσα σοκολάτα. Να πω το συγκεκριμένο ότι δεν είναι ακριβώς hack. Είναι hack, πιστεύω, που βάζεις έτσι τη σοκολάτα μέσα να λιώσει. Ναι, απλά δεν είναι ότι σου σώζει τη ζωή, ας πούμε, και όλα τα σοκολάτα. Ενώ όλα τα άλλα μας την έσωσαν. Πάλι καλά, δηλαδή. Οι φέτες μας είναι σε αυτή εδώ πέρα τη φάση. Και ρίχνουμε και το άλλο από πάνω. Ωραία. Και τώρα με ένα ποτήρι θα το κόψουμε για να γίνει στρόγγυλο, να κλείσει πάρα πολύ ωραία και στη συνέχεια θα το ψήσουμε. Τσακ. Α, δεν έκλεισε όμως. Θέλει πιο μεγάλο. Θα βάλω μόνο ένα κομματάκι σοκολάτας οπότε σε αυτό, για να το δοκιμάσουμε και έτσι. Α, καλό. Καλό, δεν ξέρω που το είδες. Το μόνο που παρουσιάσαμε ως τέλειο και πεντανόστιμο. Και είπαμε ότι θα πετύχει και σίγουρα. Έλα, εντάξει, δεν κακό. Εντάξει, ναι. Θα βάζουμε μέσα την τοστιέρα, κλείνουμε την τοστιέρα. Και περιμένουμε. Και τρώμε το ψωμί γιατί έχουμε πεινάσει. Και να πω ότι όλο αυτό είναι μεγάλη σπατάλη για το υπόλοιπο. Εντάξει, θα το φας, αλλά για ποιο λόγο να το κόψει εκείνο το σχήμα. Πάρε απλά φέτες του τόστ, βάλε μέσα σοκολάτα και ψήστε έτσι. Άντε! Λοιπόν, εντάξει, δεν κάνεις κάτι με τώρα το κρατάς, το μετάς κάπως. Ψσ, θέλω να φας σοκολάτα. OMG και 3 LOL. What? Τέλειο. Δείτε λίγο. Δείτε, το πατάς. Τέλειο. Και πετάγεται. Εσύ έβαλες και 2 κομματάκια που έχει, οπότε έχει πιο πολύ σοκολάτα. Πάμε. Okay. Και μπορείς να βάλεις όποια σοκολάτα θέλεις και σου αρέσει. Πόσο το βάζεις? 10. Μπορώ να πω ότι θα κλείσουμε το βίντεο ικανοποιημένες και χαρούμενες. Ναι, και έχω να πω ότι τα περισσότερα δούλεψαν. Όχι. Ναι. Έστω στο περίπου. Ναι. Και πρώτα απ' όλα το eyeliner εννοείται. Να πούμε στα παιδιά ότι σε περίπτωση που θέλουν part 2 με life hacks, ειδικά αν θέλουν με νόστιμα life hacks, να μας το γράψουν στα σχόλια. Ναι, και να πούμε επίσης να μας ακολουθήσουν και στο TikTok. Κατερινόπικα το παύλα soy.antonia με το 0 στο Αντωνία. Ναι. Το έμαθα. Και να πούμε ότι μαζί με αυτό το βίντεο ανέβηκαν και 2 TikTok στα προφίλ μας ξεχωριστά, που είμαστε μαζί και να πάτε να τα δείτε, να κάνετε και like. Αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια. Όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?